Γεια σας. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε την εφαρμογή στο φόντο διαβάθμισης χρωμάτων, υφής, μοτίβου, εφέ γεμίσματος, εικόνα σε διαφάνεια, διαφάνειες ή ακόμα και ολόκληρη την παρουσίαση. Από το μενού μορφή μπορούμε να επιλέξουμε την διαταγή φόντο διαφάνειας, οπότε έχουμε το παράθυρο όπου μας δείχνει το γέμισμα του φόντου. Εδώ έχουμε τις επιλογές εφαρμογή σε όλες ή εφαρμογή. Το εφαρμογή σε όλες, οι αλλαγές οι οποίες θα κάνουμε θα εφαρμοστούν αυτόματα σε όλες τις διαφάνειες της παρουσίασής μας, ενώ το κουμπί εφαρμογή εφαρμόζει τις αλλαγές οι οποίες θα κάνουμε μόνο στην επιλεγμένη ή τις επιλεγμένες διαφάνειες αν έχουμε επιλέξει παραπάνω από μία. Υπάρχει ρύθμιση, σημαντική ρύθμιση εδώ, η οποία ονομάζεται παράληψη φόντου και γραφικών υποδείγματος. Λέω σημαντική γιατί συνήθως χρησιμοποιείται ζητήσεις εξετάσεις, που σημαίνει ότι στο παράθυρο συγκεκριμένο, αν την ενεργοποιήσουμε, τότε αγνοούμε το λογότυπο και το φόντο που έχει οριστεί από το πρότυπο της παρουσίασης για τις επιλεγμένες διαφάνειες, έτσι ώστε να εφαρμοστεί σε όλες το φόντο το οποίο θα καθορίσουμε εμείς. Αν για παράδειγμα έχουμε σαν λογότυπο σε όλες τις διαφάνειες κάποια συγκεκριμένη εικόνα και δεν χρησιμοποιήσουμε την παράληψη φόντου και γραφικών υποδείγματος, τότε πατώντας την εφαρμογή του φόντου οι εικόνες δεν θα φύγουν. Αν θέλουμε να φύγουν οπωσδήποτε οι εικόνες με μια κίνηση, πρέπει να σκεφτούμε να έρθουμε στην παράληψη φόντου και γραφικών του υποδείγματος για να τις αφαιρέσουμε. Τώρα, αν ανοίξουμε εδώ τη λίστα, εκτός από τα χρώματα τα διαθέσιμα τα οποία υπάρχουν εδώ και τα περισσότερα χρώματα, όπως βλέπετε εδώ τα βασικά χρώματα και τα προσαρμοσμένα με το μοντέλο χρώματος RGB, που σημαίνει Red, Green, Blue, κόκκινο, πράσινο και μπλε, και τους συνδυασμούς που μπορούμε να έχουμε να κάνουμε από εδώ, αν αφαιρέσουμε το πράσινο και βάλουμε 0 και αφαιρέσουμε και το μπλε και βάλουμε 0, τότε το 255 είναι το χρώμα το κόκκινο, όπως βλέπετε εδώ. Οι συνδυασμοί αυτών των τριών χρωμάτων μας δίνουν οποιοδήποτε χρώμα θέλουμε. Ας πατήσουμε άκυρο και πάμε στα εφέ γεμίσματος με το παράθυρο το συγκεκριμένο. Αρχικά η καρτέλα διαβάθμιση μας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσουμε είτε ένα χρώμα σκούρο ή ανοιχτό ή να επιλέξουμε οποιοδήποτε χρώμα θέλουμε από τα περισσότερα χρώματα. Με δύο χρώματα μπορούμε να καθορίσουμε πρώτο και δεύτερο χρώμα το οποίο θέλουμε. Στυλ σκίασης με τις παραλλαγές. Τα προκαθορισμένα είναι έτοιμα όπως καταλαβαίνετε, το σούρουπο, πάλι με τις δυνατότητες που υπάρχουν εδώ. Ας επιλέξουμε δύο χρώματα. Παραλλαγή τη συγκεκριμένη, πατάμε OK. Αν πατήσουμε εφαρμογή σε όλες, το αποτέλεσμα βλέπετε σε όλες τις διαφάνειες. Τι είναι αυτό που έχει μείνει εδώ? Είναι τα γραφικά του υποδείγματος. Εάν τώρα θέλουμε με μία κίνηση να φύγουν τα γραφικά του υποδείγματος, θα πρέπει να πάμε από το μενού μορφή, φόντο διαφάνειες και να επιλέξουμε τη ρύθμιση παράληψη φόντου και γραφικών υποδείγματος. Συνέχεια πατάμε το κουμπί εφαρμογή σε όλες και όπως βλέπετε φεύγει από εδώ. Σημαντικό, το ζητάνε στις εξετάσεις. Πάμε πάλι μορφή, φόντο διαφάνειας, εφέ γεμίσματος. Η δεύτερη καρτέλα είναι η καρτέλα εφή, όπου μπορούμε να επιλέξουμε από εδώ οποιοδήποτε από τα προτινόμενα υπάρχουν. Καμβάς, μοβ δίκτυ, καφέ μάρμαρο. Εδώ έχουμε την καρτέλα με τα μοτίβα, μπορούμε να διαλέξουμε οποιοδήποτε από τα μοτίβα θέλουμε. Όπως βλέπετε εδώ διαγώνιο τούβλο με χρώμα πρώτο στο πρώτο πλάνο και χρώμα δεύτερο εδώ. Επίσης υπάρχει και η δυνατότητα να πάμε να επιλέξουμε μια οποιαδήποτε εικόνα την οποία μπορούμε να τη βάλουμε σαν φόντο στις διαφάνειές μας. Πατάμε το κουμπί εφαρμογή σε όλες και βλέπουμε το αποτέλεσμα εδώ. Επαναλαμβάνω ότι με το μορφή φόντο διαφάνειας, αν αφαιρέσουμε την παράληψη φόντου και γραφικών του υποδείγματος, τότε εμφανίζονται τα γραφικά τα οποία έχουν τοποθετηθεί στο υπόδειγμα διαφανειών.
Φυσικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι για να αφαιρέσουμε τη συγκεκριμένη εικόνα από όλες τις διαφάνειες, ότι μπορούμε να πάμε από το προβολή υπόδειγμα διαφανειών πολύ σωστά και να αφαιρέσουμε και από εδώ και από εδώ, από το υπόδειγμα διαφανειών και από το υπόδειγμα τίτλου, το συγκεκριμένη εικόνα. Δεν μπορούμε όμως να τα αφαιρέσουμε με μία κίνηση. Αν ζητηθεί με μία κίνηση, πρέπει υποχρεωτικά να πάμε μορφή φόντο διαφάνειας, παράληψη φόντου και γραφικών υποδείγματος και εφαρμογή σε όλες. Με αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε, το φόντο το οποίο έχει τοποθετηθεί στο υπόδειγμα δεν εμφανίζεται. Αυτά για το φόντο διαφανειών. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.